Πάτρα. Ρε, τι ταξίδι ήταν αυτό. Μεγάλο και τρανό. Πήρα ένα μπαούλο. Και πήρες ένα μπαούλο. Πολύ βαρύ. Για τη Βασιλείου το έφερες. Τα μπαούλα πάνε και έρχονται τώρα τελευταία. Για τη Χατζη Βασιλείου το έφερες ή για μας. Για μας το έφερα. Πονάει μέσα. Τι χάζεις μέσα από τον μπαούλο. Παίρνει τι θα βάλω. Θα βάλω το χέρι μου μέσα. Ναι. Και θα βρω έναν τύπο ο οποίος έχει γράψει μεγάλη ιστορία στην Πάτρα. Ναι. Έχει κάνει τις καλύτερες μουσικές εκπομπές. Πες τα δύο τι θα βγάλει. Ω Παναγία μου, Χριστούλη μου. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και θα δούμε πρόσωπα και πράγματα. Σαν το Σάκη, ας πούμε. Σαν το Σάκη, τον Ηλία Ψινάκη που είναι πιο ωραίος από το Σάκη. Το πιστεύεις. Βέβαια. Μου λες ψέματα. Κάνεις λάθος, είναι πιο ωραίος. Ας άλλο βίντεο να ρουβάς. Καλά. Εντάξει, το Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος είναι σε πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση με τον πρώτο του δίσκο. Και με Μαζονάκη συμβιβάζομαι, το ξέρετε. Α, τι λες καλέ, όταν βγει ο Μαζονάκης, το είπα παιδιά, αυτός θα χαλάσει τώρα, μετά ο Θεός. Θα τον βγάλεις και Σωτήρη Μουστάκα. Άμα βγάλεις και Σωτήρη Μουστάκα, φύγαμε, θα τους βγάλουμε πάρα αυτά. Όλα αυτά, Παναγιώτη Ριγόπουλο, παρακαλώ. Παναγιώτη Ριγόπουλος, πάμε. Το Superstar με τον Θοδωρή Ρακιτζή ταξίδεψε μέχρι την Πάτρα και συνάντησε έναν φίλο από τα παλιά, τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ριγόπουλο, ο οποίος μας δάνεισε το πολύτιμο αρχιακό υλικό του. Όλη η Showbiz είχε περάσει από την εκπομπή του και μαζί κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και θυμόμαστε πώς ήταν και πώς έγιναν οι αγαπημένοι μας στάρ. Θα ήθελα να πάμε να μου πεις μερικά έτσι σημεία που σου έχουν μείνει από την εκπομπή αυτή με φιλοξενούμενος. Να μου πεις έτσι ονόματα που έχουν έρθει και σου έχει κάνει εντύπωση μεγάλη, ας πούμε. Ξέρεις κάτι, έχει πολύ σημασία και μεγάλη εντύπωση κάνει γιατί και προϊόντος του χρόνου βλέπουμε τις μεταβολές που έχουν επέλθει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Τι θέλω να πω. Θα δείτε για παράδειγμα ένα νέο κορίτσι, πολύ νέο, που τότε έκανε τα πρώτα του βήματα, η οποία στη συνέχεια μεγαλούργησε στο pop τραγούδι, μιλάω για τη Σαμπρίνα ή την Ευρυδίκη. Θα δείτε τι έλεγε τότε η Ευρυδίκη για τον πρώην σύζυγό της, τον Γιώργο Θεοφάνους. Θα δείτε τι λέγανε αυτές οι κοπέλες, πώς βλέπαν την προοπτική της καριέρας τους τότε, τι περιμένανε. Τον Χρήστο Δάδη, για παράδειγμα, θα δείτε τι έλεγε τότε για τη σύζυγό του, για την Λίτσα Γιαγκούση. Αν είχε προβλέψει ή αν στάθηκε συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει σχετικά με την μουσική του πορεία, αν άλλαξε ύφος. Βλέποντας λοιπόν αυτά τώρα προϊόντος του χρόνου, βλέπεις αν αυτοί οι άνθρωποι τήρησαν αυτά που είχαν υποσχεθεί, πόσο μετέβαλαν τις προσωπικότητές τους, αλλά και εμφανισιακά. Θα δεις διαφορετικούς ανθρώπους. Με ποια πράγματα δένεσαι πιο πολύ? Με τη μουσική και τις γυναίκες. Και τις γυναίκες? Ναι. Παίζουν κυριακό ρόλο στη ζωή σου ακόμα και τώρα που είσαι παντρεμένος? Ναι, φυσικά. Η Λίτσα Γιαγκούση τα ξέρει αυτά? Όλα. Και ποια είναι η γνώμη της? Δεν ξέρω, ρωτήστε τι. Λίτσα, σε πήρα κάποια στιγμή που συνέδεσαν την προσωπική σου εξέλιξη με αυτή του Χριστουδάτη? Αν με πείραξε, αν με επηρέασε αρνητικά? Ναι. Όχι, αυτό ήταν επόμενο να γίνει. Με γνώρισε ο κόσμος μέσω του Χριστουδάντη και μέσω του δίσκου του, έτσι, που συμμετείχα με τον ντουέτο του Άλλα και τον Κέρνα Φαρμάκη. Το υπάρχει και στο προσωπικό μου δίσκο. Και μέσω του σχέσης μας, του γάμου μας, αν θέλεις. Σε κολακεύει που έχεις πολλές θαυμάστιες, Χρήστο? Πολύ. Στέλνουν ερωτικά γράμματα? Αρκετά συχνά. Έχεις απαντήσει ποτέ? Πολλές φορές. Κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει, κάποιος ξενυχτάει και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό. Εύχομαι μέχρι να πεθάνω ή όσο ζω για αυτή τη δουλειά να λατρέψετε τα τραγούδια μου όσο τα λατρεύω εγώ. Τι αγαπάς πιο πολύ? Αγαπώ πολλά πράγματα. Αγαπώ τη ζωή, αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ τον Γιώργο. Αυτό φαίνεται και από τα μάτια σου. Κατά τα άλλα, είναι νωρίς να μιλάμε βέβαια για έκδοση δίσκου, γιατί ο δίσκος αυτός δεν έχει κάνει καν το πρώτο του κύκλο. Ναι, ναι. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι ο Γιώργος όλο και κάτι θα ρατσουναεί στο πιάνο, όλο και κάτι θα ακούς. Ήδη έχουμε πάρα πολλά τραγούδια έτοιμα, χρειάζεται μόνο να κάνουμε την επιλογή. Ποιες είναι οι καλύτερες στιγμές έμπνευσης, οι δύσκολες στιγμές ή ευχάριστες για σένα και τον Γιώργο?
Α, σε αυτό θα έπρεπε να μας απαντήσει ο Γιώργος, γιατί αυτός γράφει τα τραγούδια. Αλλά πιστεύω ότι απλά γράφονται διαφορετικά τραγούδια ανάλογα με την κατάσταση, ανάλογα με τις περιστάσεις. Θα έχεις σκεφτεί να εκπροσωπήσεις πλέον την Ελλάδα σε ένα διαγωνισμό Eurovision? Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Έπεις να γίνεται? Δεν έτυχε μέχρι τώρα, ούτε μου έγινε η πρόταση. Γιατί όχι, θα το ήθελα πάρα πολύ. Σαμπρίνα, σε ενοχλεί που οι κοσμικές στήλες των περιοδικών και των εφημερίδων ασχολούνται με την προσωπική σου ζωή, ή το θεωρείς αναγκαίο κακό της δημοσιότητας? Θα σου πω, ασχολούνται πάρα πολύ και έχω προσέξει ότι ασχολούνται και πάρα πολύ με όχι πράγματα που θα έπρεπε να ασχοληθούν. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα εγώ με ποιον είμαι ή τι κάνω. Που εκτός από αυτό που λέω, θα να πω ότι αυτά που γράφονται φυσικά δεν είναι αληθινά. Δεν θυμώνω όμως, διότι καταλαβαίνω ότι και οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Καταλαβαίνω ότι κάποια τέτοια πράγματα που γράφονται, κάποια σκανδαλάκια πουλάνε. Και καταλαβαίνω και κάτι άλλο, ότι το να ασχολείται ο τύπος με κάποια άτομα, ιδιαίτερα και πολύ συχνά, σημαίνει ότι πιστεύουν ότι αυτό το συγκεκριμένο άτομο με το οποίο ασχολούνται έχει κάποια πήγη στο κοινό. Θέλω να κάνει μια καλλιτέχνη οικογένεια. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Πρέπει αυτά να γίνουν την κατάλληλη στιγμή και φυσικά όταν θα αποφασίσουν να κάνουν ένα παιδί θα είναι κάπως αργότερα, δηλαδή ίσως σε 3-4 περίπου χρόνια, ίσως και 5, εντάξει, λέμε, σε κάποιο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε θα σταματήσω για τουλάχιστον ένα χρόνο για να μπορέσω να... Να. Βάλει και τον Γιώργο Μαζονάκη στην πρώτη συνέντευξη που είχε κάνει. Όταν είχε εκδώσει το πρώτο του δίσκο, νομίζω. Τι διαφορά φιλοσοφίας είχε τότε, εμφανίσεως. Τότε ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν φίλος μας, εδώ στην Πάτρα, και ήταν μαζί μας. Θέλω να πω ότι μας προσκαλούσε. Τώρα μάλλον δεν μας ξέρει. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες στο κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλη την Πάτρα, που έτσι έχω διάθεση πάντα να έρχομαι να κάνω πράγματα και να περνάω πάρα πολύ καλά. Και μεσά έρθει και κάτι ο πρώτος προσωπικός δίσκος, για να επιστρέψουμε και στην ερώτηση. Πιστεύεις ότι η εμφάνιση έπαιξε ρόλο στην αναγνώρισή σου? Ναι, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα το θέμα του styling στους τραγουδιστές και το θέμα της εμφάνισης, διότι είμαστε σε μια εποχή που τα πάντα έτσι τρέχουν με φοβερό ρυθμό. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι στην Ελλάδα έχουμε, και στην Ελλάδα μάλλον, έχουμε υπερτιμήσει το ρόλο των τραγουδιστών και αν θέλεις, έχουμε αναγάγει πολλές φορές άδικα ως καλλιτέχνης. Γιατί για μένα καλλιτέχνης στο δωρή μου είναι αυτός που συνδυάζει και επικυρώνει και με τη στάση και τη φιλοσοφία ζωής την έννοια της λέξης καλλιτέχνης. Νότσο Γιαννάκης, ναι. Βέβαια, και σου έχω και ένα απόσπασμα από τα πρώτα του βήματα για να δούμε πώς έχει αλλάξει με τα χρόνια σε σχέση με την εικόνα που τον ξέρουμε σήμερα. Είναι τα πρώτα του βήματα. Μας είχε παραχωρήσει τότε συνέντευξη. Και τα αφήνω σε εσάς να δείτε πόσο έχει αλλάξει, πόσο έχει διαφοροποιηθεί από τότε και αν φάνηκε συνειπής σε αυτά που μας είπε τότε. Εσύ τι λες, σήμερα εάν έρθεις στην Πάτρα θα έρθεις στην εκπομπή σου? Ο Σακενάκης? Δεν νομίζω, όχι. Όταν είσαι νέο πρόσωπο, κάποια στιγμή πιθανόν να επηρεάσεις τον κόσμο από την εμφάνισή σου, από διάφορους άλλους παράγοντες και όχι από το πόσο καλός είσαι. Πιστεύετε ότι τα τραγούδια που ερμηνεύεις είναι διαχρονικά? Αν είναι διαχρονικά. Κοίταξε, δεν ξέρω. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Τι περιμένεις από τον εαυτό σου για το 94? Υγεία. Που τώρα αυτή τη στιγμή δεν την έχω, γιατί ερχόμενος από την Αθήνα σταματήσαμε στην Κόρινθο για να φάμε κάτι σουβλάκια και έπαθα τροφική δηλητηρίαση και είμαι άρρωστος, πραγματικά άρρωστος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω να τραγουδήσω. Αν μπορούσες να γίνεις το χρόνο πίσω, θα ξαναγινώσουν να πάλι τραγουδιστής? Γεννήθηκα τραγουδιστής. Οπότε δεν μετάνιωσες για την επιλογή σου? Μα ποιος μετανιώνει πάνω από ότι αυτό που κάνει το κάνει με αγάπη.